ξεχωρίσεις τη μορφή τους μέσα στο πλήθος. Ίσως τους δεις να προσπερνάνε βιαστικά. Πρόσωπα που κάτι σου θυμίζουν. Πρόσωπα γνώριμα, σαν να κοιτάς τον εαυτό σου σε καθρέφτη. Που όμως έχει σπάσει. Γιατί τα όνειρα έχουν γίνει πια εφιάλτες. Και ο χρόνος κόλλησε μέσα σε μια στιγμή. Μια θολή, ακαθόριστη γραμμή. Που δεν υπάρχει γυρισμός αν προσπεράσεις. Αν παραβείς τη δέκατη εντολή. Θα είμαι καλός, μου λέγε. Δεν θα σε πονέσω. Και άπλωνε τα βρωμόχερά του πάνω μου παντού. Και με έσφυγε, με έτριβε. Και έβλεπα τα σάλια του να τρέχουν πάνω μου σαν να ήταν κανένα λυσσασμένο σκυλί. Προσπαθούσα να φωνάξω, αλλά μου έκλεινε το στόμα με την παλάμη του. Και με πίεζε με όλο του το βάρος. Νόμιζα ότι θα με λιώσει, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Έβγαλε έναν αέρα έξω. Ναι. Άμα κόψει, τα ρίξει με το τουλούμι, έχει μαζέψει μαυρίλα. Ας ρίξει. Να τα ξεπλύνει όλα. Τουλάχιστον να το κάνει απόψε. Μην έχω βροχή αύριο στο δρόμο. Ποιο δρόμο? Θα κατέβω Αθήνα, πήρε τηλέφωνο Τάσος. Γιατί, έγινε κάτι? Βρέθηκε ο εργολάβος που ενδιαφέρεται για το πατρικό. Και πρέπει να κατέβω αύριο το απόγευμα να μιλήσουμε. Να πας τότε. Άντε να το δώσουμε να τελειώνει, όσο πάει κρεμίζεται. Το λες, αλλά δεν το πιστεύεις. Τι? Αν ήταν αδερφός στη μέση, θα το άφηνες μέχρι να πέσει μόνο του. Εντάξει, στενοχωριέμαι. Εκεί μεγάλωσα. Δεν αξίζει τον κόπο. Ποιο? Να δένεσαι με τα τουβάρια. Δεν έχεις και άδικο. Τέλος πάντων, θα έρθεις μαζί μου. Να κάνω τι? Να τους δεις, τόσο καιρό έχουμε κατέβουμε. Ναι, αλλά δεν πας για επίσκεψη. Για τα κληρονομικά πας. Τι δουλειά έχω εγώ μες στη μέση? Γιατί τι είσαι εσύ, ξένη? Άλλωστε θα χαρούν κι αυτοί να σε δούνε. Εσύ δεν θες να δεις και τα μικρά? Μην επιμένεις. Έλα για βόλτα, να ξεσκάσεις λίγο. Ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει να κατεβαίνω στην Αθήνα. Τι σκέφτεσαι? Τίποτα, έλεγα. Αν λέμε τώρα έτσι, βγούνε στο μερίδιό μου δύο διαμερίσματα, μήπως θα έπρεπε να το σκεφτούμε σοβαρά? Ποιο πράγμα? Να νοικιάζαμε το ένα και να μέναμε στο άλλο. Κάτσε ρε παιδί μου, ευκαιρία είναι. Θα πουλήσουμε το σπίτι και το βενζινάδικο. Μια χαρά είμαστε εδώ. Εδώ ρε Φωτεινή, είμαστε μέσα στη μέση του πουθενά, στην ερημιά. Δεν συζητάω για διασκέδαση, αυτό το έχουμε ξεχάσει. Αλλά θες να ψωνίσεις κάτι και πρέπει να οδηγήσεις 20 χιλιόμετρα. Το ξέρεις από την αρχή ότι θα είναι δύσκολο, αλλά δέχτηκες. Τώρα γιατί κάνεις πίσω? Δεν κάνω πίσω, για σένα στενοχωριέμαι. Δεν θες να γίνει η ζωή σου πιο εύκολη? Για τη δική μου ζωή μιλάμε, Αργύρη, για τη δική σου. Για τη ζωή μας. Νόμιζα ότι έχουμε λύσει κάποια πράγματα, ότι το έχουμε συμφωνήσει. Είσαι ευτυχισμένη? Εσύ είσαι? Μη μου απαντάς με ερώτηση. Ζω στο μέρος που έχω διαλέξει με τον άνθρωπο που έχω διαλέξει και αυτό μου φτάνει. Είσαι ικανοποιημένη με τόσο λίγα? Λίγα. Και μόνο που βλέπω ανοιχτό ορίζοντα είναι πάρα πολύ. Ξέρεις τι είναι να μπορείς να τρέξεις χιλιόμετρα και να μην υπάρχει κανείς να σου κλείσει το δρόμο? Να σου μπει εμπόδιο. Τι βαρελιά. Έχω 2-3 άδεια. Από πετρέλαιο. Όχι ρε, τι να τα κάνω. Και δεν τα παίρνεις για πέταμα είναι. Όποτε θέλεις. Άντε, γεια. Βιάσαμε διώξεις. Εσύ θα βιάσαι μετά και θα τρέχεις για να προλάβεις. Αυτό δεν θέλω. Τι έβαλες εκεί? Για ένα βράδυ πάω. Η πιτζάμα μόνο μου έφτανε. Έλα, πάρε κανένα ρούχο παραπάνω. Μπορεί να βγείτε, να πάτε πουθενά. Πού να βγούμε? Άμα αρχώσουν. Μην αρχίζεις τα ίδια. Καλά, εντάξει. Μαλακία πάντως. Έπρεπε να κατέβω Κυριακή που έτσι κι αλλιώς είμαστε κλειστά. Δεν θα πάθω τίποτα να το κρατήσω λίγες ώρες μόνη μου. Ευκαιρία να καθαρίσω λίγο εδώ μέσα. Τα τζάμια δεν τα βλέπεις από τη βρώμα. Εγώ λέω να το κλείσουμε καλύτερα. Μην ανησυχείς, μια χαρά θα τα καταφέρω. Έλα. Τέλος πάντων. Άμα προλάβεις τα μαγαζιά ανοιχτά να πάρεις κάτι στα μικρά. Τι να τους πάρω? Κάτι θα βρεις. Αλλιώς μπες σε ένα βιβλιοπωλείο και πάρ' τους παραμύθια. Ειδικά εκείνη μικρή, με το που θα μπω στο σπίτι στα χέρια με κοιτάει.
Έτσι είναι τα παιδιά. Εσύ τι θέλεις να σου φέρω? Τίποτα, τι να θέλω. Κάτι θες, δεν μπορεί. Θέλω αύριο να γυρίσεις γρήγορα. Αυτό. Άντε, πάω. Να προσέχεις. Θα προσέχω. Και να μην τρέχεις το δρόμο. Έχω κακό προαίσθημα. Όποτε είναι να φύγω, κακό προαίσθημα έχεις. Μην κοροϊδεύεις, αλήθεια σου λέω. Δεν θα τρέχω, εντάξει. Mm. Και εσύ μην το τραβήξεις μέχρι αργά. Με το που θα σου ρυπώσει, κλείστο. Συγγνώμη, σας τρόμαξα. Ανοιχτά δεν είστε? Εγώ είμαι από βενζίνη και... Συγγνώμη, σας τρόμαξα πολύ. Δεν ήθελα να... Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν φταίτε εσείς. Σας είδα ξαφνικά και τρόμαξα. Έχετε μείνει από βενζίνη, είπατε. Να βάλουμε λίγο και θα έρθω να το φυλάρω. Ναι, βέβαια. Ευτυχώς μας βρήκα ανοιχτά. Ναι, τυχερός είστε. Το επόμενο βενζινάδικο είναι 20 χιλιόμετρα από εδώ. Ορίστε έτοιμος. Ευχαριστώ. Αφήστε το για μετά. Θα σταματήσετε να το φουλάρετε, δεν είπατε? Βέβαια. Έχω ταξίδι μπροστά μου. Ευχαριστώ. Έχετε μείνει μακριά? Ένα-ενάμιση χιλιόμετρο. Αλήθεια, μήπως υπάρχει κανείς να με πετάξει μέχρι εκεί, γιατί καλά ήρθα, πώς γυρνάω. Δυστυχώς. Κάνα ποδήλατο, τίποτα. Θα το φορτώσω και θα το φέρω. Λυπάμαι, δεν έχω. Δεν βαριέσαι, θα το κόψω με το πόδι. Ευκαιρία να περπατήσω και λίγο. Καλό κάνει. Ούρλιαζα. Αλλά η φωνή μου γύρναγε πίσω και χτύπαγε με δύναμη το στήθος μου να το σπάσει, να βγει έξω. Προσπαθούσα να αναπνεύσω, να αντέξω λίγο ακόμα, να μην λιποθυμήσω. Έμπαινε μέσα μου με δύναμη. Και ο πόνος ήταν αβόρητος, αλλά αυτός δεν σταματούσε. Θα το φουλάρουμε? Ναι, αμέ. Πώς και βρέθηκες μόνος σου εδώ στην ερημιά? Μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι δεν υπάρχει τίποτα άλλο τριγύρω. Αυτό είναι που μ' αρέσει. Α, είσαι μοναχικός τύπος? Όχι ακριβώς. Και το βενζινάδικο εδώ πέρα το κρατάς μόνη σου? Θέλω να πω, υπάρχει... Σύζυγος. Υπάρχει. Και πώς και σ' άφησε μόνη σου έτσι σήμερα? 40. Τι? 40 ευρώ. Α, ναι.
Έχει κατέβει στην Αθήνα για δουλειές. Θα σου τα φέρνω εγώ τα ρέστα. Όχι, ήθελα... Μήπως υπάρχει έτσι κάτι να πιω, κανένας καφές, έστω από αυτούς τους έτοιμους τους. Όχι, δεν έχω. Να μην ρωτήσω άμα υπάρχει εδώ πέρα τριγύρω τίποτα, να κάτσει κανείς να βγει καφέ, γιατί... Να σου φτιάξω εγώ άμα θέλεις. Όχι, όχι, τώρα δεν θέλω. Δεν είναι κόπος. Από ό,τι βλέπεις δεν σκοτώνομαι και στη δουλειά. Θα φτιάξω και για μένα. Α, ζάχαρη. Μία. Υποχρεώνεις. Καμία υποχρέωση. Τσιγάρο. Mm-hmm. Στάθης. Φωτεινή. Πάντως είναι λίγο αγριευτικά εδώ πέρα, έτσι. Ειδικά άμα πέσει νύχτα. Γιατί? Πολύ ερημιά. Όπως έχει συνηθίσει κανείς. Εγώ δεν μπορώ στην Αθήνα. Έτσι κάτι να σου συμβεί που λέει ο λόγος δηλαδή. Δεν υπάρχει ψυχή εδώ τριγύρω. Σαν τι να συμβεί δηλαδή? Ξέρω κι εγώ. Τόσα γίνονται. Εδώ δεν γίνεται τίποτα. Όλοι περαστικοί είναι. Κανείς δεν κάθεται τόσο ώστε να γίνει επικίνδυνος. Ναι, ναι. Μήπως σε καθυστερώσεις να κλείσεις? Όχι, εκτός αν βιάζεις εσύ. Όχι, βιαζόμουν, αλλά τώρα... Έχει γενέθλια η κόρη μου, σε αυτή πάω. Α, μάλιστα. Γι' αυτό και τα παιχνίδια στο αυτοκίνητο. Να τη χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Η κόρη μου. Ωραίο κοριτσάκι. Όμορφο είναι, ναι, όμορφο. Έχετε τα ίδια μάτια. Λοιπόν, άντε να πηγαίνω κι εγώ τώρα, γιατί θα με περιμένουν. Δεν θέλεις να κάτσεις να φάμε μαζί? Ο άντρας μου δεν θα γυρίσει απόψε και δεν μ' αρέσει να τρώω μόνη μου. Και δεν φοβάσαι? Τι να φοβηθώ? Ξέρω εγώ, να βάλεις ένα ξένο άνθρωπο μες στο σπίτι σου. Φαίνεσαι καλός άνθρωπος. Δεν είσαι? Έτσι λέω. Λοιπόν, θα μου κάνεις παρέα? Γιατί παρέα ακριβώς ψάχνεις? Εσύ τι παρέα μπορείς να προσφέρεις? Να παρκάρεις μόνο το αυτοκίνητο στο πλάι. Καλύτερα να μην φαίνεται από το δρόμο. Κάθισε. Θες μια μπύρα? Όχι, ευχαριστώ. Μπορώ να πάω λίγο στο μπάνιο να πληθώ? Ναι, βέβαια. Στο βάθος του διαδρόμου είναι. Τρόμαξες? Σου έφερα καθαρή πετσέτα. Ευχαριστώ. Πάω να ετοιμάσω να φάμε.
Κάτσε, κόβω σαλάτα. Σίγουρα θες κάτι να πιείς. Δεν τα αφήνουμε το φάι για μετά. Γιατί δεν πεινάς? Για άλλα πράγματα πεινάω τώρα. Μην είσαι βιαστικός, έχουμε όλο το βράδυ μπροστά μας. Έλα, έρθω τώρα. Όχι. Άσε που να στα λέω. Έμπλεξα, ναι, έπαθα λάστιχο μέσα στην ερημιά. Ήταν και η ρεζέρβα χωρίς αέρα. Ναι, έμπλεξα, ναι. Όχι, μη φοβάσαι. Δεν θα ταξιδέψω νύχτα. Όχι. Θα βρω ένα μέρος να διανυκτερεύσω και θα φύγω πρωί-πρωί. Ναι. Φίλα μου τη μικρή. Ναι, καληνύχτα. Η γυναίκα σου ήταν? Ναι, πήρε ένα αδεία να φτάνω. Αν το μετάνιωσες, μπορείς να φύγεις. Σ' αρέσουν τα παιχνίδια, ρε. Και εμένα. Μου αρέσουν τα παιχνίδια. Έβλεπα τις φλέβες στα μάτια του κόκκινες. Με δάγκωνε λες και θέλει να με κατασπαράξει. Το κτίνος.
Ήθελα να πεθάνει, να ψοφήσει επιτέλους. Αλλιώς θα ξαναγύρναγε και θα με βίαζε πάλι και πάλι και πάλι και πάλι και πάλι. Και εγώ δεν ήθελα να την ξαναζήσω αυτή τη φρίκη. Ξέρω. Με το ζόρι σηκώθηκα, αισθάνομαι λίγο αδύναμη. Ένα βράδυ έλειψα και μου αρρώστησες. Να σου φτιάξω καφέ. Όχι, να πας να ξαπλώσεις. Θα κατέβω να ανοίξω το μαγαζί με περασμένη ώρα. Θα έπρεπε να το έχω ανοίξει εγώ. Δεν χάλασε ο κόσμος. Να ειδοποιήσω ένα γιατρό, δεν φαίνεσαι καλά. Όχι, θα μου περάσει. Καλά. Αν χειροτερέψει, ειδοποίησέ με, μπορεί να είναι κάποια ιός. Εντάξει. Έρχομαι, ρε βιαστικέ. Τι κάνεις εκεί? Με τρόμαξες. Δεν ξάπλωσες? Όχι. Από εκείνη την ώρα εκεί κάθεσαι. Ε? Μεσημέριασε. Να φτιάξω μακαρόνια. Φτιάξε. Δεν σε ρώτησα τελικά τι έγινε με το σπίτι. Θα δούμε. Μου φάνηκε λίγο μούτρο ο μηχανικός. Πολλά λόγια. Για να λέει, θα ξέρει. Ναι. Μπορεί μέσα στη βδομάδα να χρειαστεί να ξανακατεύω. Να ξανακατεύεις. Εσύ όλα εντάξει χθες? Ναι, μια χαρά. Πέρασε κανένας από το μαγαζί? Δύο αυτοκίνητα σταμάτησαν όλα κιόλα. Όχι, λέω αν πέρασε κανένας γνωστός. Όχι, γιατί ρωτάς? Τίποτα, κάτι ποτήρια με καφέδες ήταν. Α, ένας πελάτης είχε μείνει από βενζίνη και μου ζήτησε να του φτιάξω καφέ. Man.
Δεν είμαστε καλά. Τι κάνεις μες τα ξημερώματα? Μυρίζει. Τι? Κάτι μυρίζει. Τίποτα δεν μυρίζει. Τι σε έχει πιάσει με την κουζίνα, μου λες? Μυρίζει, σου λέω. Καλά, καθαρίζει το πρωί. Πάμε μέσα, σε παρακαλώ, να κοιμηθούμε. Πήγαινε εσύ. Φωτεινή, τι συμβαίνει? Τίποτα, πήγαινε. Θα κάνω ένα τσιγάρο και θα έρθω. Τι με κοιτάς? Γιατί δεν μου λες τι έχεις? Γιατί πρέπει ντε και καλά να έχω κάτι? Γιατί το βλέπω μέρες τώρα. Είσαι συνέχεια αλλού. Τι σκέφτεσαι, μπορώ να βοηθήσω? Πάμε να κοιμηθούμε. Θέλω να σε ρωτήσει κάτι. Έγινε μια εξαφάνιση και ψάχνω μήπως τον έχετε κανείς. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι μια σχετικά πρόσφατη φωτογραφία. Ακολουθούσε αυτή τη διαδρομή μια εβδομάδα πριν. Δεν μου θυμίζει κάτι. Είστε σίγουροι? Ναι. Αν τον είχα δει θα το θυμόμουν. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Είσαι καλά? Το στομάχι μου. Έλα να κάτσεις λίγο. Νομίζομαι. Να το κλείσω, να πάμε σαν γιατρό. Φωτεινή. Νόμιζα ότι θα μπορούσα να αντέξω. Ότι θα κατόρθω να κρατήσω το μυστικό μου. Αλλά το μόνο που κατάφερα ήταν να γίνουν χειρότεροι οι εφιάλτες μου. Δεν θα γλιτώσω ποτέ από αυτό. Δεν μπορείς να... Να σκοτώσεις κάτι που σε έχει ήδη σκοτώσει. Δεν γίνεται. Τι είναι αυτό? Τι? Ποιανού είναι? Πού να ξέρω. Δεν το έχεις ξαναδεί ποτέ? Όχι, πού το βρήκες? Κάτω από το ψυγείο. Πού? Θα μου εξηγήσεις πώς βρέθηκε εκεί? Δεν έχω ιδέα. Δεν έχεις ιδέα, Φωτεινή. Αυτό το ρολόι είναι αντρικό και σίγουρα δεν είναι δικό μου, λοιπόν. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω. Αυτό το γαμημένο ρολόι το φόραγε κάποιος και αυτός ο κάποιος μπήκε μέσα στο σπίτι μου. Κόψε τις μαλακίες και πες μου τι συμβαίνει. Σου λέω, δεν ξέρω, γιατί δεν με πιστεύεις? Τι έγινε όταν ήμουν στην Αθήνα? Τίποτα δεν έγινε, τι είναι αυτό που λες? Εσύ είσαι, ποιον έβαλες μέσα στο σπίτι μας? Κανέναν, κανείς δεν ήρθε. Δεν μου λες για μαλάκα, με περνάς με καιροτώνεις? Πες μου την αλήθεια. Δεν μπορώ να σου πω, άφησέ με. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί δεν μπορείς, πες μου. Αυτό γίνεται κάθε φορά που φεύγω. Τίποτα δεν γίνεται, άσε με. Ας το κάνω. Ας το κάνω. Ο Αργύρης μου πρέπει να τα πάρω, για πέταμα τα. Α, τώρα δεν καταλαβαίνεις, σου λέω! Τι έγινε? Ξέρω εγώ, ήρθα να πάρω τα βαρέλια που είχαμε πει και αυτή έβαλε τις φωνές. Εγώ του πάω να τα πάρω. Έτσι το λέω, αλλά. Δεν θα πάρει τίποτα! Πήγαινε μέσα, δεν ξέρεις τι λες! Δεν θα πάρει τίποτα, σου είπα! Θέλει να τα αφήσει τώρα! Α, το κάτω το γαμημένο να τελειώνουμε! Κανοποιήθηκες τώρα! Φωτεινή! 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 Φωτεινή!
σταμάτησε να βάλει βενζίνη. Δεν με γνώρισε, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Εγώ τον θυμήθηκα αμέσως. Δεν μπόρεσα ποτέ να ξεχάσω το πρόσωπό του. Προσπάθησα, αλλά δεν μπόρεσα. Στο ίδρυμα. Τον εμπιστεύτηκα, ήταν ο πατέρας που δεν είχα. Μέχρι τα 13 που έφυγα από εκείνο το κολαστήριο με βίαζε. 2 ολόκληρα χρόνια. Είχε κάνει και η οικογένεια το κάθαρμα. Listen closely to me now, my darling girl. He's one who's out to have you, and just his breath will burn your curl. Don't you fret, you needn't bother. Don't you fret, no, here come the father, yeah.
Έπρεπε να ξεφορτωθώ και το αυτοκίνητο. Το πήγα όσο πιο μακριά μπορούσα. Είχε αρχίσει να ξημερώνει, δεν είχα πολύ χρόνο. Φοβόμουν πως με δει κανείς. Στην Εθνική και έκανα το στόπ. Ευτυχώς σταμάτησε κάποιος και με πήρε. Πήγαινε να ειδοποιήσει την αστυνομία. Αποκλείεται. Αυτό αποκλείεται. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πώς θα ζήσουμε με αυτό ανάμεσά μας? Πάντα ήταν ανάμεσά μας. Φύγε, σε παρακαλώ.